Καλώς ανταμωθήκαμε και πάλι. Χαίρομαι γιατί πραγματικά περιμένω πώς και πώς να συνεχίσουμε την κουβέντα μας. Έχω και μια αίσθηση, διέσθηση, δεν την επιβεβαιώνετε, δεν τη διαψεύδετε, δεν ξέρω, εξαρτάται, ότι λίγο έτσι προκλητικό βγήκε το θέμα, αλλά θεωρώ ότι είναι ένα θέμα που αξίζει να το προσεγγίσουμε, αλλά το έχετε θίξει κι εσείς και το έχετε ζητήσει. Και βέβαια για όσους είναι κοντά μας έτσι σήμερα και δεν ήταν την προηγούμενη φορά, να πούμε συνδέοντας και το θέμα, έτσι δεν είναι. Στο κάτω-κάτω διαβίου μάθηση έχουμε, ακολουθούμε και κάποιους διδακτικούς κανόνες με χιούμορ έτσι και χαλαρότητα. Εδώ δεν μας βάζει κανένα στο σκαμνί να μάθουμε τίποτα. Εδώ κουβεντιάζουμε, εδώ ερχόμαστε ένας δίπλα στον άλλον, εδώ χαλαρώνουμε, εδώ προσπαθούμε να βρούμε τι είναι το καλύτερο, γιατί μην ξεχνάτε υπάρχει και ένα σλόγγαν εδώ που λέμε. Της μόδας είναι και τα σλόγγαν. Σε αυτόν τον κόσμο ζούμε, με τους τρόπους τους σύγχρονους εκφραζόμαστε για να είναι τα παιδιά μας η χαρά μας και όχι το πρόβλημά μας. Και εδώ δεν ερχόμαστε γιατί έχουμε προβλήματα για τα παιδιά μας, αλλά γιατί ξέρουμε ότι είναι τόσο μεγάλη η ευλογία, τόσο μεγάλο αυτό το δώρο του Θεού που δίνει χαρές και χαρές και χαρές. Ναι, έχει και προβλήματα, σίγουρα. Και όποιος πει ότι δεν έχει, θα είναι ψέματα. Από την άλλη μεριά, όμως, είναι λάθος στάση ζωής και είναι λάθος που αδικεί και εμάς και τα παιδιά μας να πούμε ότι μόνο προβλήματα είναι. Και τα δύο συνυπάρχουν στη ζωή και εμείς προσπαθούμε τώρα να κάνουμε τις χαρές και να τις ανακαλύπτουμε όλο και περισσότερο. Γιατί η αλήθεια είναι ότι τα προβλήματα πολύ εύκολα γίνονται φανερά. Μπροστά μας έρχονται και μάλιστα μερικές φορές και διογκωμένα. Και εμείς τα βλέπουμε και οι άλλοι και νομίζουμε και τα περιγράφουμε. Αφήστε δε που μερικές φορές ταλαιπωρούμαστε και στεναχωριόμαστε εκ των προτέρων και για τα προβλήματα που θα προκύψουν μετά. Αυτό δεν λέγεται φροντίδα ούτε πρόνοια. Είναι υπερβολή και είναι μια εμπλοκή μας μέσα σε όλα αυτά. Ενώ για τις χαρές μερικές φορές πραγματικά πρέπει να τις ψάχνουμε. Ίσως πιο εύκολα φαίνονται οι χαρές στη μικρή ηλικία που ούτως ή άλλως είμαστε πιο αυτοπαραδομένοι στα παιδιά γιατί δεν νιώθουμε ακόμα ότι πατάμε καλά και στα πόδια μας, δεν ξέρουμε τι ακριβώς να κάνουμε και απορροφούμε και καινούργια η σχέση και ό,τι είναι καινούργιο ξέρετε. Έχει πάντοτε μια διαφορετική ομορφιά, είναι καινούργια λοιπόν και η σχέση και χαιρόμαστε, χαμογελούμε, κάνουμε μέχρι να αρχίσουμε έτσι μετά να λέμε τώρα έχουμε και προβλήματα. Έχουμε προβλήματα αλλά έχουμε και χαρές. Μέσα σε αυτή λοιπόν τη λογική μαθαίνουμε να είμαστε γονείς, να θυμίσουμε ότι ξεκινήσαμε να συζητάμε ένα θέμα που έχει πολύ μεγάλη σημασία. Η Εκκλησία μας και τα παιδιά μας. Τα παιδιά μας στην Εκκλησία μας. Η Εκκλησία είμαστε όλοι εμείς. Τα παιδιά μας είναι επίσης μέλη αυτή της Εκκλησίας. Προκλητικό. Θα μου δώσετε την άδεια να κάνω μία παρέθεση. Άμα θέλετε, βάλτε και αγγείλη. Ό,τι σας αρέσει και ό,τι θυμάστε από τα μαθητικά χρόνια, από τα μαθηματικά. Λοιπόν, λέμε ότι είμαστε μέλη της Εκκλησίας. Και εμείς και τα παιδιά μας. Με το βάπτισμα. Είναι μεγαλειώδες και αυτή είναι η ουσιαστική ισοτιμία που δίνει η Εκκλησία. Δεν αναιρεί τις σχέσεις γονέων και παιδιών, δεν αναιρεί το ότι οι γονείς εμπνέουν, καθοδηγούν, υποστηρίζουν, προστατεύουν, ιδίως όταν είσαι μικρή ηλικία, όμως υπάρχει η πνευματική ισοτιμία. Γιατί μέσα στην Εκκλησία είμαστε ισότιμα μέλη του σώματος του Χριστού. Δεν είναι ένας πιο πάνω και ένας πιο κάτω. Δεν είναι ένας πιο πολύτιμος από τον άλλον. Είμαστε ισότιμα μέλη. Και είμαστε γονείς και παιδιά και μαζί και αδέλφια. Γιατί είμαστε όλοι αδελφοί. Και είμαστε γονείς και παιδιά συγγενείς εξαίματος και συγγενείς εξαίματος πνευματικού. Το οποίο όμως είναι οντολογικό και υπαρξιακό. Το αίμα του Χριστού. Που το έχησε για τη σωτηρία μας, που μας το δίνει για τη ζωή μας, μέσα από το μυστήριο της Θείας Κοινωνίας. Και μαζί είμαστε μελλοντικοί συμπολίτες στη Βασιλεία των Ουρανών. Τώρα πολίτες και πλήρωμα της Εκκλησίας, που λέγαμε πριν, στην προηγούμενη εκπομπή μας, και μαζί μελλοντικοί συμπολίτες στη Βασιλεία των Ουρανών.
Είναι αυτές οι καταπληκτικές ανατροπές που κάνει η Ορθόδοξη Εκκλησία μας και η Ορθόδοξη πίστη μας, μια πίστη βέβαια εξ Αποκαλύψεως, γιατί αλλιώς δεν μπορούμε να συλλάβουμε και να φανταστούμε αυτές τις ανατροπές. Τώρα όμως τις ζούμε, τις χαιρόμαστε, τις έζησαν άλλοι πριν από εμάς. Μια μικρή παρένθεση και μια μικρή αγγίλη με πολλή προσπάθεια, γιατί θα μπορούσαμε να μιλάμε πολλή ώρα πάνω σε αυτό το θέμα. Όμως απλώς θέλαμε λίγο να το υπογραμμίσουμε. Γιατί μολονότι το βάλαμε σε παρένθεση, είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Επηρεάζει την καθημερινότητα των σχέσεών μας. Είναι διαφορετικά να το θυμόμαστε, διαφορετικά να το έχουμε αφομοιώσει, διαφορετικά να το πιστεύουμε, διαφορετικά να προσπαθούμε να το ζήσουμε, να το εφαρμόσουμε, να προσεγγίζουμε με αυτόν τον τρόπο, να βλέπουμε με αυτά τα μάτια, να σκεπτόμαστε με αυτή τη σκέψη και την πραγματικότητα. Τότε σιγά σιγά όλα μεταμορφώνονται σε μια μεταμόρφωση που οδηγεί πραγματικά στον Παράδεισο, που τον γεύεσαι από εδώ για να ολοκληρωθεί εκεί. Στον Παράδεισο των σχέσεων, οι οποίοι στηρίζονται στην αγάπη, αλλά και στον αμοιβαίο σεβασμό. Σε αυτές τις σχέσεις που είναι μέσα στην κοινωνία των προσώπων, στην Εκκλησία. Κλείνουμε όμως αυτή την παρένθεση. Θα το θυμόμαστε όμως, ότι το μικρό μας μωρό, το νεογέννητο, το βρέφος που κρατάμε στην αγκαλιά μας, τον ήπιο που προσπαθούμε να το βάλουμε σε τάξη και να του μάθουμε μερικούς κανόνες, το παιδί μας που μας δυσκολεύει και δυσκολεύεται και το ίδιο στο σχολείο, ο έφηβός μας που μας αναστατώνει και είναι ο ίδιος φοβερά αναστατωμένος και φροντίζει αυτή την αναστάτωσή του να τη σκορπίζει δεξιά και αριστερά, ο ενήλικας πια γιος μας και η κόρη μας που τραβάνε τη ζωή τους, που βλέπουμε να κάνουν λάθος επιλογές, τα παιδιά μας που έχουν κάνει το δικό τους σπιτικό και νιώθουμε να μας έχουν ξεχάσει, να μας έχουν περιθωριοποιήσει, που νιώθουμε ίσως δίκαιοι ή άδικα μερικές φορές ότι μας πικραίνουν, όποια, όπου και αν βρίσκονται, σε όποια ηλικία, σε όποια φάση της ζωής τους, εξακολουθούν να είναι μαζί μας ισότιμα μέλη του σώματος του Χριστού, αδελφοί μας και μελλοντικοί συμπολίτες μας στον Βασιλεία των Ουρανών. Και τότε όλα αυτά δίνουν άλλο χρώμα, άλλη διάσταση, άλλη πραγματικότητα στα προβλήματα, στις καταστάσεις, στα σύν, στα πλήν, στα θετικά, στα αρνητικά. Έχει όμως σημασία. Εδώ ακόμη μια φορά επιβεβαιώνεται, ξέρετε, αυτό που πάλι ίσως είναι μια μικρή παγίδα, να λέμε άλλο η θεωρία και άλλο η πράξη. Ναι, αλλά η θεωρία καθορίζει την πράξη. Η θεωρία βοηθάει στην πράξη. Γιατί αν δεν ξέρουμε τη θεωρία, δεν μπορούμε να λύσουμε ποτέ τις ασκήσεις. Γιατί αν πάμε να αποστηθήσουμε μια λυμένη άσκηση και να την εφαρμόσουμε και σε άλλα δεδομένα, δεν θα βρούμε τη λύση. Δηλαδή, σημαίνει αυτό ότι αν δεν αφομοιώσουμε, δεν κατανοήσουμε, δεν αποδεχθούμε, δεν εξασκηθούμε στη θεωρία, δεν μπορέσουμε να λύσουμε τις δικές μας ασκήσεις. Θα βλέπουμε δίπλα ένα γονιό που έκανε αυτό και πέτυχε και θα προσπαθούμε να κάνουμε αντιγραφή της λύσης, αλλά εμείς έχουμε άλλα δεδομένα. Είναι σαν τα παιδιά που μερικές φορές, κακώς βέβαια, αλλά φταίει και το σύστημα, θα το πούμε, μπορεί να φταίμε και εμείς και πολλοί άλλοι παράγοντες. Είπαμε, ψάχνουμε να δούμε όχι ποιος φταίει, τι φταίει για να το διορθώσουμε. Προσπαθούν να μάθουν μαθηματικά, μαθαίνοντας ασκήσεις πολλές και τη λύση τους απ' έξω. Τελικά δεν ξέρουν μαθηματικά, γιατί δεν έχουν κατανοήσει το μηχανισμό των τρόπων σκέψεως, δεν έχουν καλλιεργήσει τη μαθηματική σκέψη, δεν έχουν κατανοήσει τη θεωρία. Γιατί λένε, δεν πειράζει τη θεωρία, θα λύσω τις ασκήσεις. Δεν μπορείς να λύσεις τις ασκήσεις. Και εμείς θέλουμε να λύνουμε τις ασκήσεις, όχι να καμάρωνουμε ότι λύσαμε τις ασκήσεις, αλλά γιατί οι ασκήσεις για τις οποίες μιλάμε είναι τα θέματα που δημιουργούνται, αυτά που έχουμε μπροστά μας. Τις συγκρούσεις, τις κρίσεις, τα προβλήματα, το ένα το άλλο. Και θέλουμε να κατανοούμε τη θεωρία. Η θεωρία λοιπόν, όσο και αν φαίνεται θεωρία, όσο και αν φαίνεται λίγο μακρινό, όπως αυτό που λέγαμε, πολύ θεολογικό, πολύ δογματικό, ίσως πολύ θεωρητικό, τα παιδιά μας είναι μέλη μαζί με εμάς στους ώμους της Εκκλησίας, γίνεται άκρος πρακτικό αν το κατεβάσεις στην καθημερινότητα και πας να το εφαρμόσεις.
και πας να δεις τα πράγματα μέσα από αυτό το πρίσμα. Αλλάζει η ματιά σου, αλλάζει ο τρόπος που σκεφτόμαστε, αλλάζει το πώς νιώθουμε. Είναι καθημερινές ασκήσεις, θα τις δοκιμάσουμε. Λοιπόν, συνεχίζουμε τώρα. Το παιδί μας στην εκκλησία, βλέπετε, η εκκλησία μας ως πιστοργικότατη μητέρα, φρόντισε από την αρχή αρχή, και όταν λέμε η εκκλησία εννοούμε και ο θεσμός της εκκλησίας και η ποιμένουσα εκκλησία, να δώσουν αμέσως και να αγκαλιάσουν το νεογέννητο παιδί. Βέβαια, η είσοδος του παιδιού μας στην εκκλησία ως μέλος της εκκλησίας γίνεται στο βάπτισμα, στο μεγάλο μυστήριο. Θα αναφερθούμε και σε αυτό. Όμως η Εκκλησία μας έχει φροντίσει από την πρώτη μέρα που ο Θεός ευλογεί και γινόμαστε γονείς, από την πρώτη μέρα που μια καινούργια ύπαρξη με τη συγκατάθεση, την υπογραφή, την ευλογία, τη δύναμη, έρχεται ένας άνθρωπος στη γη και γινόμαστε, μας αξιώνει ο Θεός να γίνουμε συνδημιουργοί Του, από την πρώτη μέρα η Εκκλησία είναι εκεί πέρα, η ποιμένουσα Εκκλησία, έτοιμη να δώσει την ευχή της, έτοιμη να κάνει την προσευχή, έτοιμη να επικαλεστεί τη χάρη και την ευλογία του Θεού και το έλεος και την προστασία. Και είναι καλό να το ξέρουμε, μπορούμε να καλούμε δηλαδή τους ιερείς εκεί που έχει γίνει ο τοκετός για να παίρνουμε την ευχή. Βέβαια, για λόγους πρακτικούς, η Εκκλησία μας δίνει αυτή την ευχή και την πρώτη μέρα μέχρι και την τρίτη μέρα. Επομένως, δεν είναι παράξενο, ίσα-ίσα είναι ευλογημένο μέσα στα μευτήρια, είτε κρατικά είτε ιδιωτικά, να έρχεται ο ιερέας, ακριβώς εις τόπον και εις τύπον Χριστού, για να δώσει την ευλογία. Να δεχθούμε μέσα στην ατμόσφαιρα, μέσα στην παρουσία του Θεού και την ευλογία, το καινούριο πλασματάκι, την καινούρια ψυχή. Γιατί το παιδί, το βρέφος, το νεογέννητο, έχει ψυχή. Μια ψυχή η οποία αξίζει πιο πολύ από όλο τον κόσμο. Σύμφωνα με εκείνο το ερώτημα, τι να δώσει άνθρωπος αντάλλαγμα της ψυχής του. Και αμέσως είναι ένας μελλοντικός συμπολίτης μας στη Βασιλεία των Ουρανών. Είναι μια ύπαρξη που έρχεται για να γίνει Άγιος, να αγιαστεί. Μεγάλα πράγματα. Ξέρω ότι φαίνονται μακρινά, είναι λίγο ουτοπιστικά, είναι λίγο εξωπραγματικά, μέσα σε όλη αυτή τη φόρτιση, τη συγκινησιακή, μέσα σε όλο τώρα το άγχος, όπως το έχουμε κάνει, μέσα σε όλο αυτό το πανηγύρι που μαζί είναι πιο πολύ τρέξιμο και λιγότερο πανηγύρι, αγωνία, μέσα σε όλα αυτά που έρχονται και μας αναστατώνουν, και ιδίως όταν είναι και πρώτο παιδί, αλλά και δεύτερο και τρίτο, το ενώ το πρώτο μεγαλύτερη ένταση, ιδίως για τους γονείς, που λίγο αισθάνονται και χαβαίνει λίγο. Κατεφημισμό το λέμε το λίγο. Τις περισσότερες φορές είμαστε όλοι χαμένοι στο πέλεγος, ξανοιγμένοι στο πέλεγος. Και είναι όλοι για να μας βοηθήσουν και πολλές φορές αντί να μας βοηθήσουν, μας μπερδεύουν και μας πελαγώνουν ακόμη περισσότερο. Ωραία λέξη, το πελαγώνω. Δηλαδή έχω βρεθεί στο πέλεγος. Μέσα σε όλο αυτό υπάρχει πάντοτε και πρέπει να βρούμε την ευκαιρία και τον τόπο για να καλέσουμε και ορατά, γιατί την προσευχή μας θα την κάνουμε την πρώτη στιγμή, γιατί μπορούμε από την πρώτη στιγμή να έχουμε μια εικονίτσα κοντά μας, να έχουμε λίγο αγιασμό ή οτιδήποτε άλλο, αλλά και ορατά με την παρουσία του ιερέως. Στη συνέχεια η Εκκλησία μας έχει βέβαια και την 8η ημέρα, την ημέρα της ονοματοδοσίας όπως λέγεται, που συνήθιζαν οι Ιουδαίοι να δίνουν το όνομα. Θυμηθείτε και το όνομα του Ιωάννη που τελικά έγινε και το θαύμα και ο πατέρας του μπόρεσε, ο Ζαχαρίας, να ξαναμιλήσει, διότι είχε χάσει τη φωνή του, όπως ξέρουμε, διά την ολιγοπιστία του. Γίνεται λοιπόν, υπάρχει και η ευχή για την ονοματοδοσία. Παρ' όλα αυτά, το ξαναλέμε ότι αυτά ίσως έχουν βγει λίγο και από την παράδοσή μας, έχουμε λίγο εκοσμικευθεί, επειδή είμαστε σε μεγάλες πόλεις, επειδή δεν είναι εύκολο, ας μην ψάξουμε να βρούμε τι είναι. Εμείς λέμε τι υπάρχει και μπορεί ο καθένας να επιλέξει. Στη συνέχεια βέβαια πηγαίνουμε στο σαραντισμό, ακριβώς γιατί είναι μια πολύ σημαντική στιγμή για όλη την οικογένεια και για τους δύο γονείς. Δεν αφορά μόνο τη γυναίκα ο σαραντισμός, αφορά και τους δύο γονείς και είναι μια σημαντική στιγμή γιατί επίσημα μέσα πλέον στο ναό
ενώπιον του Χριστού, της Παναγίας, των Αγίων που παραστέκονται, όχι μόνο αγιογραφημένοι πάνω στις εικόνες ή στην τοιχογραφία, αλλά όντας εκεί με την παρουσία τους, πηγαίνουμε οι δύο γονείς για να προσφέρουμε τις ευχαριστίες μας στο Χριστό που μας χάρισε το παιδάκι μας και να του το χαρίσουμε, να του το προσφέρουμε. Όπως ακριβώς έκαναν και οι γονείς της Παναγίας μας, που όταν δέχτηκαν το μεγάλο δώρο για να γεννηθεί σε τόσο μεγάλη ηλικία, το επέστρεψαν, το απόδωσαν, το χάρισαν στο Θεό στα 3 της χρόνια. Και μετά βέβαια μέσα πάλι από τον Ιουδαϊκό νόμο, είναι αυτό ορισμένο και καθορισμένο από το Θεό για να μας θυμίσει από πάρα πολύ νωρίς ότι τα παιδιά δεν είναι δικά μας. Ότι τα παιδιά είναι πρώτα και κυρίως του Θεού και μετά δικά μας. Και μη μας κακοφαίνεται, μη στεναχωριόμαστε γι' αυτό, καθόλου μα καθόλου. Πρώτα απ' όλα γιατί και εμείς του Θεού είμαστε. Δηλαδή και οι γονείς είναι του Θεού. Πάλι συναντιόμαστε, πάλι κάτι κοινό έχουμε με τα παιδιά μας. Και εκείνα είναι του Θεού και εμείς είμαστε του Θεού. Γιατί δεν έχουμε κάτι που να μην είναι δικό του, γι' αυτό και τόσο πολύ σοφά, εμπνευσμένα, φωτισμένα, λέμε εκείνο το περίφημο τασά εκ των σών, που το ξέρουμε οι περισσότεροι σχεδόν, γιατί ξέρουμε ότι είναι η πιο ιερή στιγμή, έστω και αν δεν συνειδητοποιούμε εκείνη την ώρα τι ακριβώς γίνεται, η ώρα του καθαγιασμού, η ώρα της μεταβολής των υλικών στο σώμα και αίμα του Χριστού. Εκείνη την ώρα είναι που με τον ερχομό του Αγίου Πνεύματος μεταβάλλεται το ψωμί και το κρασί σε σώμα και αίμα Χριστού. Εκείνη την ώρα λοιπόν λέμε τα δικά σου από τα δικά σου. Φαίνεται πλεονασμός, φαίνεται οξύμορο, φαίνεται υπερβολικό, φαίνεται τι προσφέρεις, τα δικά σου από τα δικά σου. Δεν έχουμε όμως τίποτα που μην είναι δικό του. Και επομένως από αυτά που μας έδωσε, από τα δικά σου του λέμε Θεέ μου, σου προσφέρουμε τα δικά σου. Έτσι γίνεται, ό,τι και να προσφέρουμε στο Θεό δεν προσφέρουμε τίποτα. Λέμε καμιά φορά πρόσφερα όλη μου τη ζωή. Σε ποιον την προσφέρουμε, αφού δική του είναι η ζωή. Είμαστε όμως αυτή τη στάση, στα σά εκ των σών. Έτσι λοιπόν προσφέρουμε τα παιδιά μας στο Θεό, γιατί αναγνωρίζουμε ότι είναι δικά του και παραμένουν δικά του. Και είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό να το ξέρουμε και να το συνειδητοποιούμε. Τι λέγαμε πριν για τη θεωρία με τις ασκήσεις, πάλι φαίνεται θεωρητικό. Πάλι φαίνεται έτσι θεολογικό λίγο, κηρυκτικό λίγο. Μπορεί και να σκέφτεστε τώρα τι κάνουμε, κήρυγμα κάνουμε. Εμείς καθίσαμε εδώ να μιλήσουμε για τα παιδιά μας. Για τα παιδιά μας μιλάμε. Αλλά καθώς μιλάμε με αυτόν τον τρόπο και κατανοούμε καλύτερα τα παιδιά μας και μπορούμε να λειτουργούμε πιο σωστά. Τι σημαίνει ότι είναι του Θεού? Πρώτα απ' όλα μας βάζει φρένο αυτή η μεγάλη αλήθεια στο να είμαστε κτητικοί και φορτικοί στα παιδιά μας. Το να θεωρούμε ότι είναι δικά μας και πρέπει να κάνουν ό,τι θέλουμε εμείς. Να γίνουν ό,τι θέλουμε εμείς, να κάνουν και να φέρονται με τις δικές μας επιλογές. Σαν να είναι κτήμα μας, σαν να είναι προέκταση του εαυτού μας, σαν να μας ανήκουνε. Και μερικές φορές αυτό μας κάνει να τους περιορίζουμε την ελευθερία τους, να μην τους αφήνουμε ορίζοντες, να μην τους αφήνουμε να αναπτύσσονται όπως τους έχει φυτέψει ο Θεός. Μας βάζει λοιπόν φρένο σε αυτές τις υπερβολές μας, ώστε και να τα αγαπούμε γιατί είναι δικά μας παιδιά, αλλά και συγχρόνως να τα αγαπούμε με τα όρια στην αγάπη μας, οπότε η αγάπη μας δεν γίνεται καταστροφική, δεν γίνεται κατακτητική. Απ' την άλλη μεριά, όταν βεβαιωνόμαστε, επαναλαμβάνοντας ξανά και ξανά στον εαυτό μας, ότι τα παιδιά μας είναι δικά μας, τι κερδίζουμε? Ότι τα παιδιά δεν είναι δικά μας, ότι τα παιδιά είναι του Θεού. Δεν αισθανόμαστε μια σχετική ηρεμία? Δεν νιώθουμε σαν να έχουμε κάποιον που εκείνη την ώρα έρχεται και σταματάει τη φορτούνα της καρδιάς μας και των λογισμών μας? Όπως κάποτε ο Χριστός που είπε εκείνο το περίφημο «πεφήμωσο στη θάλασσα», να σταματήσει η τρικυμία. Γιατί αν σηκώνονται τρικυμίες στη ζωή μας ως γονέων, και αληθινές τρικυμίες, αλλά και τρικυμίες που τις βλέπουμε εμείς και τις κάνουμε τρικυμίες.
με τα προβλήματα, με τις συγκρούσεις, με τις αρρώστιες, με τις ανέχειες, με τις δυσκολίες, με τις ανεργίες, με τις αδικίες, με τις παρεξηγήσεις, με τις τραυματιμονιές, με τις ιδιορυθμίες. Τι να απαριθμίσει κανείς. Φουρτούνες αλλεπάλληλες. Και είπαμε, άλλοτε θεωρώ τα κύματα, άλλοτε μικρότερα. Και εμείς μέσα εκεί να βολοδέρνουμε, αγχωμένοι, θα τα καταφέρουμε. Δεν θα τα καταφέρουμε. Δεν αντέχουμε. Δεν έχουμε δυνάμεις. Δεν ξέρουμε τι να κάνουμε. Τι να αποφασίσουμε. Τι να κάνουμε αυτό. Το παιδί μου υποφέρει. Το παιδί μου δυσκολεύεται στο σχολείο. Όχι μόνο με τα μαθήματα. Με τους συμμαθητές. Το κοροϊδεύουν. Το περιθωριοποιούν. Υπάρχει βία. Προβλήματα, θέματα. Ατελείωτα. Φαίνονται τουλάχιστον ατελείωτα. Δεν είναι όμως πάρα πολύ ηρεμιστικό, το καλύτερο ηρεμιστικό, το οποίο σε κρατάει πραγματικά να είσαι άνθρωπος, δεν σε αποχαυνώνει, αλλά συγχρόνως σε γαλινεύει. Να ξέρεις ότι αφού αυτό το παιδί με το οποίο δημιουργούνται, όχι μόνο δημιουργεί, δημιουργούνται όλα αυτά τα προβλήματα μέσα σε αυτή τη σύγχρονη εποχή και κοινωνία, με αυτές τις μεγάλες δυσκολίες που περνάμε και ιδιαίτερα αυτό το διάστημα, αφού αυτό το παιδί είναι του Θεού πρώτα απ' όλα, δεν θα τον νοιαστεί ο Θεός. Τι πατέρας είναι, δικό του παιδί είναι. Αν νοιάζομαι εγώ, εσύ, ο άλλος, όλοι μας, σαν γονείς για τα παιδιά μας. Και πολλές φορές πραγματικά είναι να θαυμάζει κανείς τους γονείς για τον κόπο που καταβάλουν, για τα δάκρυα της καρδιάς τους, αλλά και των ματιών τους, για τις προσπάθειές τους, για την εργασία τους, για τις θυσίες. Αν εμείς λειτουργούμε έτσι εξαιρετικά ως εξαιρετικοί γονείς, λέει το Θεός να είναι λιγότερο καλός γονιός από μας, να νοιάζεται λιγότερο, να φροντίζει λιγότερο, να μεριμνά λιγότερο, με τη δική μας έννοια της μέριμνας, που εκείνος ξένα μεριμνά με το δικό του τρόπο. Αν λοιπόν λέμε και ξαναλέμε στον εαυτό μας, έτσι για να το χωνέψουμε, για να το κατανοήσουμε, ότι τα παιδιά μας είναι πρώτα του Θεού και μετά δικά μας, όχι απλώς δεν τα παρατάμε, αλλά επειδή ηρεμούμε, επειδή ξαναβρίσκουμε την ισορροπία μας, επειδή η φουρτούνα φαίνεται να υπάρχει κάποιος που της λέει να σταματήσει, επειδή το μυαλό μας μπορεί να ξεκαθαρίσει από όλο εκείνο το θόλωμα που μας έρχεται, επειδή μπορούμε να νιώσουμε ότι ξαναστηκόμαστε στα πόδια μας, μπορούμε να λειτουργήσουμε και πιο σωστά. Να μπορούμε να δούμε με πιο καθαρό μάτι τα πράγματα. Να δραστηριοποιηθεί και το μυαλό μας και η εφευρετικότητά μας. Να ρωτήσουμε, να μάθουμε, να σκεφτούμε, να βρούμε λύσεις, χειρισμούς, πρακτικές προσεγγίσεις. Καμιά φορά, ξέρετε, η λύση είναι μπροστά στα μάτια μας και δεν τη βλέπουμε. Δεν ξέρω, σε όλους μας θα έχει συμβεί, ίσως από την μαθητική μας ιδιότητα, οποιαδήποτε, ή και την σπουδαστική μας, φοιτητική μας, να θυμόμαστε ότι μπορεί να υπήρξε ένα πρόβλημα, μια άσκηση που δεν μπορέσαμε να το λύσουμε, ενώ η λύση ήταν μέσα στα μάτια μας, μπροστά μας. Ή στην τελευταία στιγμή να την είδαμε και να είπαμε «Δεν το πιστεύω, μπροστά στα μάτια μου ήταν». Και αν δεν ήταν άσκηση, δεν ξέρω αν ασχολείστε με όλα τα σταυρόλεξα και όλα αυτά τα παιχνίδια, ας πούμε, τα πνευματικά, όπως λέγονται, δεν είναι αλήθεια που καμιά φορά είναι μπροστά στο μάτι σου και δεν το βλέπεις. Και όταν λίγο χαλαρώσεις και ασχοληθείς με κάτι άλλο και ξεκαθαρίσεις λίγο το μάτι, αλλά και το πνευματικό, το μάτι, το μυαλό, τότε το βλέπεις και λες, μη χειρότερο, μπροστά στα μάτια μου ήταν και δεν το βλέπα. Καμιά φορά, ξέρετε, και οι λύσεις για τα προβλήματά μας, τις σχέσεις μας με τα παιδιά μας, για τις συγκρούσεις και πολλά άλλα, είναι μπροστά μας και δεν τη βλέπουμε, γιατί είμαστε αγχωμένοι, γιατί είμαστε πελαγωμένοι, γιατί είμαστε φοβισμένοι, γιατί είμαστε μπλοκαρισμένοι, γιατί είμαστε αποθαρρυμένοι. Αν λοιπόν εκείνη την ώρα έρχεται αυτή η βεβαιότητα, αυτή η αλήθεια ξανά μπροστά μας, ότι τα παιδιά μας είναι πρώτα του Θεού, τότε αυτή η δύναμη του παντοδύναμου Θεού, αυτό το κύμα, αυτή η ζεστασιά της εμπιστοσύνης στο να αφηθούμε στα χέρια του Θεού, μας ειρηνεύει, μας γαλινεύει, μας καθαρίζει το μυαλό και τότε πολύ συχνά βλέπουμε και τη λύση. Αλλά και αν δεν βρούμε τη λύση, ξέρουμε ότι υπάρχει κάποιος άλλος που θα φροντίσει, ότι εμείς εκεί καταθέτουμε την ελπίδα μας και τις προσπάθειές μας. Έρχεται λοιπόν
για να γυρίσουμε σε αυτό που λέγαμε η Εκκλησία μας, και κατά την πολύ όμορφη συγκινητική τρυφερή αυτή στιγμή ακολουθία του σαραντισμού, προσφέρουν οι γονείς το νεογέννητο παιδάκι στο Θεό. Και τι κάνει η Εκκλησία? Το παίρνει, το ευλογεί μπροστά στο Χριστό, μπροστά στην Παναγία, και τι κάνει μετά? Σου το δίνει πίσω. Σου το δίνει πίσω γιατί σε μας μας έχει αναθέσει ο Θεός να το μεγαλώσουμε. Αλλά μας το δίνει για να το μεγαλώσουμε ως παιδί του Θεού. Όχι ως δικό μας παιδί. Και τι εννοούμε με αυτό? Όχι μόνο ως προέκταση του εαυτού μας, αλλά θα θυμόμαστε ότι πρέπει να το μεγαλώσουμε σαν παιδί του Θεού. Γι' αυτό είναι και πάρα πολύ σημαντικό να δούμε το θέμα πώς σιγά σιγά μεγαλώνουμε και εισάγουμε το παιδί μας στην Εκκλησία. Γιατί αλλιώς είναι σαν να κλέβουμε λίγο το παιδί μας. Είναι σαν να μας εμπιστεύεται κάποιος εμάς ως παιδαγωγούς, επειδή φεύγει μακριά, μας εμπιστεύεται το παιδί, το δικό του το παιδί, να το μεγαλώσουμε. Δεν πρέπει να σεβαστούμε τα δικά του δεδομένα, την καταγωγή του, τις αρχές του, τις απόψεις του. Πρέπει εμείς να βρούμε ευκαιρία και να μάθουμε άλλα σε αυτό το παιδί. Αν, ας πούμε, παραδείγματος χάρη, ένας είναι της τάδε καταγωγής, εμείς επειδή θα μας το δώσει θα το αλλάξουμε? Όχι βέβαια, αφού μας το εμπιστεύεται, οφείλουμε να το μεγαλώσουμε σύμφωνα με τα δικά του. Αυτό που μερικές φορές αποτελεί και μία κόντρα και αφορμή ή και αιτία, αναλόγως, για συγκρούσεις ανάμεσα στους γονείς και τους παππούδες και τις γιαγιάδες. Ανάμεσα στην ύφη με την πεθερά, ανάμεσα στο γαμπρό με την πεθερά και τα λοιπά, για το πώς μεγαλώνουν τα παιδιά. Που επειδή στην εποχή μας ειδικά ο παππούς και η γιαγιά πολύ συχνά αναλαμβάνει τουλάχιστον για τη μισή ημέρα να φροντίσει τα παιδιά, ουσιαστικά να τα μεγαλώσει τα παιδιά, γι' αυτό και γίνονται πολλές συγκρούσεις και καυγάδες για το πώς θα μεγαλώσει τα παιδιά. Όπως θέλουν αυτοί ή όπως θέλουν οι γονείς. Είναι ένα μεγάλο θέμα. Σας έχουμε υποσχεθεί ότι θα μιλήσουμε και για τις παππούδες και τις γιαγιάδες. Τώρα το φέρουμε απλώς σαν ένα παράδειγμα. Αν λοιπόν δημιουργούνται αυτές οι συγκρούσεις και κανείς πρέπει να ψάξει και να βρει έναν τρόπο ώστε να συνυπάρχουν, έτσι είναι κατά κάποιο τρόπο και εδώ. Μεγαλώνουμε το παιδί του Θεού, αλλά πρέπει να το μεγαλώσουμε σαν παιδί του Θεού. Δεν έχουμε δικαίωμα να του κρύψουμε την καταγωγή του. Δεν μπορεί να μεγαλώνεις, παραδείγματος χάρη, ένα πριγκυπόπουλο και να μην του πεις ότι είναι πριγκυπόπουλο. Και εμείς έχουμε και μεγαλώνουμε πριγκυπόπουλα. Γιατί είναι παιδιά του Θεού. Επομένως, βασιλιάς ο Θεός, πριγκυπόπουλα τα παιδιά μας. Είναι αδέρφια του Χριστού. Επομένως, μπορούμε να τους το κρύψουμε. Τι λέγαμε πριν για τη θεωρία? Είδατε τι ωραίο που έρχεται και λύνει κάθε άσκηση και βάζει και τα πράγματα στη θέση του, τα τακτοποιεί, τα βάζει και σε μια σειρά. Μπορούμε να πατήσουμε σταθερά και να πούμε ναι, επιστρέφω από την Εκκλησία με τη χαρά ότι ο Θεός με αξίωσε να σαραντίζω, όπως λέμε το παιδί, γιατί είναι στις 40 μέρες, όχι για να βγω έξω, γιατί έτσι αυτό νομίζουμε και εκεί πέρα έχει εκπέσει, αλλά γιατί πήγαμε να τον ευχαριστήσουμε για το παιδάκι που μας έδωσε και εκείνος ανανέωσε την εμπιστοσύνη του σε μας, το ευλόγησε και μας το έδωσε πίσω. Για να συνεχίσουμε να το μεγαλώνουμε και να του το πηγαίνουμε στην Εκκλησία, να το μεγαλώνουμε σαν δικό του παιδί, σαν πρικυπόπουλο, σαν παιδί του πάντων βασιλέως. Έτσι πρέπει να μεγαλώνουμε τα παιδιά μας. Και μετά συνεχίζουμε. Πρέπει να ξέρουμε ότι το παιδί μέχρι να βαπτιστεί θεωρείται κατηχούμενο. Και σαν κατηχούμενο μπορεί να πηγαίνει στην Εκκλησία. Βέβαια, οι κατηχούμενοι φεύγουν από την Εκκλησία. Καμιά φορά ακούμε που λένε οι ιερείς, ακόμη τόσοι κατηχούμενοι, φεύγουν πριν από την αναφορά. Όμως δεν χρειάζεται το παιδάκι να φύγει, μπορεί να παραμείνει. Αυτό το λέμε σαν μία πρώτη απάντηση στο ερώτημα πότε θα πηγαίνουν τα μωρά στην Εκκλησία, πότε αρχίζουμε να εκκλησιάζουμε τα παιδιά μας, πότε μπορούμε να πηγαίνουμε με το παιδί μας στην Εκκλησία. Αμέσως μετά τον σαραντισμό μας μπορούμε να πηγαίνουμε. Δεν έχει σημασία ότι δεν έχει βαπτιστεί ακόμη. Δεν μπορεί να κοινωνήσει. Βεβαίως δεν μπορεί να κοινωνήσει.
γιατί ακόμη δεν έχει γίνει μέλος του σώματος της Εκκλησίας. Από την αρχή όμως είναι εν δυνάμει κατηχούμενο, εφόσον οι γονείς του θέλουν να το βαφτίσουν. Διότι πριν από τη βάπτιση γινόταν πάντα η κατήχηση. Τώρα επειδή έχουμε νήπιο βαπτισμό, δηλαδή βαπτίζουμε μικρά τα παιδιά μας, δεν προλαβαίνει να γίνει η κατήχηση, ούτε έχουν την ωριμότητα για να γίνει η κατήχηση. Γι' αυτό και αναβάλλεται, μάλλον αρχίζει και συνεχίζεται και μετά με τη βάπτιση. Και αυτό το αναλαμβάνει βέβαια κανονικά ο ανάδοχος, θα πούμε λίγα λόγια και γι' αυτό. Όμως από την αρχή είναι κατηχούμενο και ως κατηχούμενο μπορεί να πηγαίνει στη Θεία Λειτουργία. Πρακτικά βέβαια μπορεί να μην είναι πολύ εύκολο. Γιατί μπορεί ένα παιδί, ιδίως σε τόσο μικρή βρεφική ηλικία, δεν έχει ακόμη κανονίσει το πρόγραμμά του, δεν έχει βρει το βιολογικό του ρυθμό. Όμως και αυτό εξαρτάται από την επιθυμία πολλές φορές που έχουν οι γονείς και από τη συνειδητοποίηση πόσο σημαντικό είναι να πηγαίνουμε τα παιδιά στην εκκλησία από όσο το δυνατόν πιο μικρά. Να εκκλησιάζουμε τα παιδιά μας, να λειτουργούμε τα παιδιά μας, να μπαίνουν μέσα στη Βασιλεία των Ουρανών, όπως μπαίνουμε όλοι μας κάθε φορά στη Θεία Λειτουργία. Να παίρνουν τη χάρη του Θεού, να βρίσκονται μαζί με τους Αγγέλους, τους Αγίους, την Παναγία, τον Χριστό και όλους. Θα πούμε όμως τα συν και τα πλην και τα πρακτικά προβλήματα. Είπαμε, ξεκινήσαμε ένα θέμα και να εξομολογηθούμε τώρα τελειώνοντας. Είπαμε εντάξει θα κάνουμε ένα-δύο θέματα. Τελικά δεν μας βγαίνουν ένα-δύο θέματα. Τι είπαμε όμως, εμείς εδώ δεν έχουμε ύλη να βγάλουμε. Ούτε διδακτέ, ούτε διδακτήσα, ούτε εξετάσεις δίνουμε. Παρά μόνο με όλα αυτά που κάνουμε προσπαθούμε να βοηθήσουμε ένας τον άλλον. Και μάλιστα και σε θέματα που μερικές φορές ακούγονται και πολλές διαφορετικές απόψεις και από εδώ και από εκεί, σε θέματα που μερικές φορές τα θεωρούμε όπως είπαμε αυτονόητα και δεδομένα. Και καλύτερα, ας τα συζητήσουμε, ας τα φωτίσουμε, ας τα δούμε και βέβαια όπως πάντοτε ας μας φωτίσει ο Θεός να κάνουμε το σωστό. Και πιστεύουμε ότι δεν αναφερόμαστε μόνο στους γονείς που έχουν πολύ μικρά παιδιά, αλλά και σε όλους εμάς. Που είτε ως συγγενείς, είτε ως παππούδες, γιαγιάδες, νονοί, θείες, ξαδέρφες, ένα σωρό. Ή και ως άνθρωποι της Εκκλησίας μπορούμε να πούμε τη σωστή, όσο το δυνατόν πιο σωστή άποψη, όχι για να δικαιωθούμε, όχι γιατί εμείς ξέρουμε και δεν ξέρουν οι άλλοι. Όχι, προς Θεού. Πρέπει να βγούμε έξω από αυτή τη λογική. Αλλά για να μπορέσουμε να είμαστε ο ένας δίπλα στον άλλον και να στηρίζει και να βοηθάει ο ένας τον άλλον. Αυτός είναι ο στόχος μας, αυτός είναι ο τρόπος μας και αυτή είναι και η ευλογία και η χαρά που μας δίνει ο Θεός. Λοιπόν, αν θέλει ο καλός Θεός, συνεχίζουμε και στην επόμενη εκπομπή μας.